Σε μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες με μετανάστες, κυρίες και κύριοι, στη Μεσόγειο, εξελίσσεται το ναυάγιο που σημειώθηκε τα ξημερώματα σε διεθνή ύδατα ανοιχτά της Πύλου. Μέχρι αυτή την ώρα έχουν επιβεβαιωθεί 79 νεκροί, ενώ υπάρχουν φόβοι για εκατοντάδες αγνοούμενους. Πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με τον Μίλτο Σακελάρη, καθώς Μίλτο, πριν από λίγο πήραμε τις πρώτες εικόνες από επιχείρηση διάσωσης με Super Puma. Ακριβώς, και το Super Puma ήταν εκεί. Είναι η δραματική στιγμή της διάσωσης 4 μεταναστών. Βλέπουμε εδώ τις σχετικές εικόνες, πώς κατεβαίνει στο πλοίο του λιμενικού σώματος το ειδικό καλάθι και ανεβάζει προς τα πάνω τους μετανάστες. 4 άτομα, ματί, να ανεβαίνουν στο Super Puma για να μεταφερθούν άμεσα στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, γιατί είχαν άμεση ανάγκη για βοήθεια. Βλέπουμε εδώ και τα στελέχη που είναι πάνω στο Super Puma και τραβούν τους μετανάστες, τους μεταφέρουν με ασφάλεια πάνω στο Super Puma για να ταξιδέψουν πάρα πολύ γρήγορα στην Καλαμάτα. Είναι μία από τις πτυχές της μεγάλης επιχείρησης που στήθηκε από το λιμενικό σώμα, όπως επίσης και από το πολεμικό ναυτικό. Μάλιστα, με εντολή του αρχηγού ΓΕΘΑ δόθηκαν όλα τα διαθέσιμα μέσα. Οι εικόνες πραγματικά κόβουν την ανάσα, και το λέμε αυτό γιατί πάρα πολύ γρήγορα έφτασαν εκεί, είδαν τους ανθρώπους στο νερό. Τα στελέχη του λιμενικού προσπάθησαν να μεταφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερους μετανάστες. Ήταν πάρα πολλοί μετανάστες, τους μετέφεραν πάνω στο πλοίο του λιμενικού. Και στη συνέχεια ήρθε το Super Puma. Τα 4 άτομα αυτά είχαν άμεση ανάγκη για βοήθεια, και γι' αυτό βλέπουμε εδώ και τις συγκλονιστικές εικόνες που μεταφέρθηκαν και στη συνέχεια πήγαν κανονικά στην Καλαμάτα. Είναι οι 4 από τους 104 μετανάστες οι οποίοι έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής. Να, Μίλτο, και είναι εικόνες που αποτυπώνουν πραγματικά τις αγωνιώδεις προσπάθειες που γίνονται για να διασωθούν άνθρωποι που βρίσκονται στο νερό μετά το ναυάγιο.